Κατηγορηματικός ήταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναφορικά με το ζήτημα υφαλοκρηπίδας των νησιών και το δικαίωμά του σε χωρικά ύδατα έως 12 μίλια, απαντώντας με τον τρόπο αυτό απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Από τη Λέρος, στην οποία πραγματοποίησε επίσκεψη, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η Λέρος και όλα, επαναλαμβάνω όλα τα νησιά των 12 νήσων, έχουν δικαίωμα σε υφαλοκρηπίδα, σε ΑΟΣ και έχουν δικαίωμα σε χωρικά ύδατα έως 12 μίλια, όπως ακριβώς προβλέπει η Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας και δεσμεύει τους πάντες, ακόμη και όσες χώρες δεν την έχουν υπογράψει». Η δήλωση Δένδια έρχεται μόλις λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας ότι η Τουρκία δεν θα πάρει μέρος στη μεγάλη αεροπορική άσκηση του ΝΑΤΟ Ramstein Flag 24, αρνούμενη να υποβάλει σχέδια πτήσης για τα μαχητικά της στο Αιγαίο. Είναι κάτι που, όπως είχε αποκαλύψει με λεπτομέρειες το ενικός.gr, αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή κόκκινη γραμμή για τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχο Δημοσθένη Γρηγοριάδη, ο οποίος διεμήνησε στο ΝΑΤΟ ότι δεν θα γίνει καμία έκπτωση της εθνικής κυριαρχίας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε τη Λέρο, που παρέστη στην τελετή επετείου για τα 81 χρόνια από τη βύθιση του αντιτορπιλικού Βασίλισσα Όλγα. Στις εκδηλώσεις παρευρέθηκαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, οι βουλευτές 12 νήσου Γιάννης Παπάς, Μάνος Κόνσολας, Μίκα Ιατρίδη, Βασίλης Υψηλάντης, ο Έπαρχος Μανώλης Μουσελής, ο Δήμαρχος Τιμόθιος Κοτάκης, Δημοτικοί Σύμβουλοι και εκπρόσωποι φορέων του νησιού. Το πολεμικό ναυτικό συμμετείχε στην τελετή με τον κατάπλου πολεμικού πλοίου Στολακή, καθώς με αντιπροσωπεία αξιωματικών, υπαξιωματικών και τη διάθεση τμήματος μουσικής και ενόπλου αιγήματος. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας παρακολούθησε το βράδυ την τακτική άσκηση μεταστρατευμάτων Ιάσων Ποσειδών 24Β στην περιοχή ευθύνης της 80ης Ανώτερης Διοίκησης Σταγμάτων Εθνοφυλακής. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.